Επειδή τέθηκαν αρκετά τεχνικά θέματα, θα απαντήσω όσο πιο συνοπτικά μπορώ. Απλώς θα ήθελα να κάνω και κάποιο σχόλιο για ορισμένα πράγματα που αναφέρθηκαν από την πλευρά της DGEN. Λοιπόν, ο κύριος Λάπας ρώτησε πότε θα είναι έτοιμη η ΕΡΤ για το δικό της δίκτυο, των δύο πολυπλεκτών δηλαδή. Εκτιμούμε ότι στο τέλος Απριλίου του 2016 θα είμαστε έτοιμοι να έχουμε πλήρες δίκτυο δικό μας. Ο κύριος Αυγενάκης ρώτησε πόσο θα κοστίσει. Έχει βγει ο διαγωνισμός για 320 πομπούς που θα καλύψουν τους δύο πολυπλέκτες μας. Αύριο κατατίθενται οι προσφορές στις 11 η ώρα. Ελπίζουμε ότι θα συμμετέχουν αρκετές εταιρείες ώστε να υπάρξει υγιής ανταγωνισμός και να κατέβει το ποσό κάτω από το προϋπολογισθέν, το οποίο είναι 5.430.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Ο κύριος Παπαθεδόρου ρώτησε πόσο είναι το κόστος του κάθε πομπού. Έχουμε λειτουργική δαπάνη ετησίως, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με τη δαπάνη εγκατάστασης. Ναι, τα έξοδα λειτουργίας, αν πάρουμε μόνο την τηλεόραση, διότι εμείς έχουμε και 1.100 κέντρα εκπομπής όπου έχουμε ραδιόφωνα πάρα πολλά, όπως γνωρίζετε, τα έξοδα της λειτουργίας της ψηφιακής τηλεόρασης, της ψηφιακής μόνο τηλεόρασης, επειδή εδώ είναι περίπου 500.000 ευρώ ετησίως. Μόνο της ψηφιακής τηλεόρασης. Δεν βάζω ραδιόφωνα, δεν βάζω αναλογικούς πομπούς, γιατί εμείς έχουμε ακόμα και αναλογικούς πομπούς. Το κόστος του κάθε πομπού, ρώτησε ο κ. Παπαθεοδόρου. Η πομπή που αγοράζουμε είναι διαφόρων ισχύων. Ένα μέσος κόστος, ας πούμε, παίρνουμε 320 πομπούς για 5.430. Το μέσο κόστος είναι γύρω στις 17.000. Το μέσο κόστος του πομπού. Ρωτηθήκαμε από τον κύριο Αυγενάκη πόσο θα είναι το κόστος λειτουργίας ή και εγκαταστάσεων αυτής της εταιρείας που προβλέπεται με το νομοσχέδιο. Υπάρχει μία παρεξήγηση εδώ. Δεν είναι θυγατρική, όπως διάβασα το νομοσχέδιο. Δεν είναι θυγατρική της ΕΡΤ. Είναι συνδεδεμένη με την ΕΡΤ εταιρεία. Επομένως, είναι συνδεδεμένη, είναι αυτόνομο νομικό πρόσωπο, οπότε δεν είναι δικό μας θέμα, γιατί δεν γνωρίζουμε και πόσοι θα είναι οι πολυπλέκτες που θα αναλάβει να εξυπηρετήσει αυτή η εταιρεία. Δεν είναι δηλαδή θέμα δικό μας να το απαντήσουμε. Σε σχέση με τους κοφούς, να πω ένα σύντομο σχόλιο. Λοιπόν, συνεχίζετε. Συνεχίζω. Μια ερώτηση που έγινε για τους κοφούς, ναι. Για τους κοφούς και τους τυφλούς. Η ΕΡΤ, όπως γνωρίζετε, στο παρελθόν, μέσω της ψηφιακής τηλεόρασης... Λίγο ησυχία. Συνεχίστε, κύριε Μιχαλή. Είχε υπηρεσίες πρόσβασης για κοφούς και τυφλούς. Δηλαδή, είχε υποτιτλισμό και νοηματική γλώσσα για κοφούς και είχε και ακουστική περιγραφή για τους τυφλούς σε πολλά προγράμματά της. Με το κλείσιμο της ΕΡΤ όμως δυστυχώς, και όταν επιστρέψαμε, όλους τους σταθμούς εργασίας, οι οποίοι υπηρετούσαν αυτές τις διαδικασίες, τους βρήκαμε τα αντίστοιχα τους σταθμούς εργασίας, οι οποίοι είναι PC, είχαν φορμαριστεί από αυτούς όλα τα PC, από αυτούς οι οποίοι έφτιαξαν τη Δέλτα ΤΑΦ και ακολούθως την ΕΡΙΤ και είχαν καταστραφεί όλα τα προγράμματα τα οποία τα είχαμε πληρωμένα και δεν μπορούσαμε να τα ξαναπάρουμε. Επομένως, αυτή τη στιγμή οι δυνατότητες που έχουν είναι μόνο για νοηματική. Παρόλα αυτά, εμείς το εφαρμόζουμε, τη νοηματική, παρόλα αυτά θα προχωρήσουμε στο να προμηθευτούμε σταθμούς εργασίας και για τις άλλες υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα από τα εγκλήματα που έγιναν με το κλείσιμο της ΕΡΤ. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για όσα είπε ο κύριος Λιαρέλης, γιατί ορισμένα από τα στοιχεία που έδωσε δεν είναι ακριβή. Παρότι συμφωνούμε ότι με την DGEA η ΕΡΤ έχει μια καλή συνεργασία, πλην όμως αναγκαστική. Τα ανακριβή στοιχεία που έδωσε ο κύριος Λιαρέλης είναι, είπε ότι είναι 400.000 το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ο πολυπλέκτης, ενώ η ΕΡΤ δίνει περίπου 200.000.
είπε ένα 50% έκπτωση. Υπάρχει μια έκπτωση 50%. Δεν είναι αληθές αυτό, δίνουμε ακριβώς το αντίτιμο, την ανώτατη τιμή που έχει προσδιορίσει η ΕΕΤΑΦΤΑΦ. Γιατί εμείς δεν παίρνουμε όλο τον πολυπλέκτη. Από τα 156 σημεία χρησιμοποιούμε την τίτζια μόνο για τα 100. Υπάρχει λοιπόν μια μείωση εκεί και μια δεύτερη μείωση, η οποία είναι της τάξης των 3 εκατομμυρίων το χρόνο σε σχέση με όλο τον πολυπλέκτη, είναι το γεγονός ότι εμείς έχουμε δικό μας σύστημα κωδικοποίησης και πολυπλεξίας, ενώ στους άλλους σταθμούς διατίθεται από την DJIA. Δεν υπάρχει λοιπόν, επινέρητ λοιπόν στη σύμβαση που έγινε, δεν υπήρχε καμία έκπτωση. Έγινε μια έκπτωση, είχαν την ευγενή καλοσύνη και καλή συνεργασία η DJIA και στη νέα διοίκηση της ΕΡΤ έκανε για τον επόμενο χρόνο μια έκπτωση 5%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να πω επίσης και για κάτι που είπε ο κύριος Κυριακόπουλος. Είπε ο κύριος Κυριακόπουλος ότι όταν φτιάξει το δικό της δίκτυο η ΕΡΤ θα πληρώνει πολύ περισσότερα από αυτά που πληρώνει στην DJIA αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ μεγάλη ανακρίβεια. Ξαναλέω ότι το κόστος αγοράς 320 πομπών της ΕΡΤ προϋπολογίζεται σε 5.430, 5,5 εκατομμύρια ας πούμε. Με την DJIA χρησιμοποιούμε το 1 τρίτο των πομπών, 100 πομπούς, λιγότερο από το 1 τρίτο, που σημαίνει ότι αν αγοράζαμε αυτούς τους πομπούς, τους 100 δηλαδή, θα μας κόστιζαν 1.800, το 1 τρίτο των 5,5. Δηλαδή, μόνο για 100 πομπούς από την DJIA μέσα σε ένα χρόνο πληρώνουμε 2.200.000 συν το ΦΠΑ, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε αγοράσει αυτούς τους πομπούς, τους 100, πληρώνουμε 2.200 για 1.800.000. Καταλαβαίνετε ότι η απόσβεση των πομπών της αγοράς γίνεται σε λιγότερο από ένα χρόνο από αυτά που πληρώνουμε στην DJIA αυτή τη στιγμή. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη ανακρίβεια ότι θα πληρώνουμε πολύ περισσότερο. Θα ήθελα να πω το εξής λοιπόν, ότι εδώ μας έχει κοστίσει το να πληρώνουμε στη DJIA επί 2 έτη 1.800 τον πρώτο χρόνο και 2.200 το δεύτερο, είναι 4 εκατομμύρια. Μέχρι τον Απρίλιο δηλαδή του 2016 θα έχουμε πληρώσει 4 εκατομμύρια. Θα ήθελα πάρα πολύ, αυτά τα 4 εκατομμύρια θα τα είχαμε αποφύγει αν είχαμε αγοράσει τους δικούς μας πομπούς. Ο κύριος Κυριακόπουλος είπε το εξής, ότι ο κύριος Λιαρέλη, συγγνώμη, είπε το εξής και έχει δίκιο, ότι η ΕΡΤ δεν μπόρεσε να πάρει τους δικούς της πομπούς και γι' αυτό αναγκαζόμαστε να πάμε στην DJIA. Δεν είπε όμως γιατί δεν μπόρεσε. Δεν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο ότι δεν μπόρεσε η ΕΡΤ να πάρει τους πομπούς. Δεν ήταν αμέλεια της διοίκησής της να πάρει τους πομπούς. Ήταν κάτι άλλο. Το ότι έγινε ένα έγκλημα στις 11 Ιουνίου του 2013 που έκλεισε την ΕΡΤ και αυτό, μόνο σε αυτό το ζήτημα, όπως βλέπετε, μόνο σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν άπειρα τέτοια εγκλήματα, έχει κοστίσει 4 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο σε αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα πολύ λοιπόν, επειδή τον είδα προηγουμένως, δυστυχώς δεν το βλέπω τώρα, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σαμαρά, ο κ. Σίμος και Δίκο Κλουπούς, εκφώνησε αυτό το μαύρο στην ΕΡΤ, να ήταν εδώ να καταλάβει τη ζημιά στο δημόσιο συμφέρον που έχει κάνει αυτή η ενέργεια που έγινε τότε. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Είπε ο κύριος Γιαρέλης επίσης ότι έγινε ένας διαγωνισμός, μια δημοπρασία, την οποία πήρε η DJIA. Συμμετείχε ένας μόνο. Δεν εμπόδισε κανέναν άλλον να συμμετέχει σε αυτό το διαγωνισμό. Θα ήθελα να πω το εξής. Έχετε δει ποτέ διαγωνισμό, δημοπρασία που προσπαθεί να εισπράξει χρήματα το δημόσιο, όπου κάνει ένα διαγωνισμό και προσκαλεί υποτίθεται υγιείς επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αυτή την επένδυση και ας πούμε ότι έρχεται μια υγιείς επιχείρηση να επενδύσει και βρίσκει απέναντί της ως πάροχος δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης και βρίσκει απέναντί της ως ανταγωνιστή της για πάροχο δικτύου μια κοινοπραξία των 6 μεγαλύτερων
πελατών που πρόκειται να έχει. Τους 6 από τους 8, οι 6 από τους 8 πελάτες που θα είχε αυτή η εταιρεία, είχαν συστήσει κοινοπραξία για να γίνουν ανταγωνιστής μιας υγιούς επιχείρησης που θα ερχόταν από το εξωτερικό, ας πούμε. Μπορεί ποτέ να φανταστεί κανείς ότι θα συμμετείχε μια τέτοια εταιρεία? Δηλαδή, δεν είχαν συμφέρον οι πελάτες της να τις δώσουν ψευδή στοιχεία για την αγορά, να αλλοιώσουν όλα τα στοιχεία κτλ. Πρώτον. Δεύτερον, έχετε δει ποτέ σε διαγωνισμό ότι να υπάρχει προϋπόθεση στις προδιαγραφές ότι εντός 89 ημερών ο νέος επενδυτής, 89 ημερών από τη σύμβαση, ο νέος επενδυτής, ο τυχόν νέος επενδυτής που θα έρθει, πρέπει να έχει εγκαταστήσει στις 89 ημέρες, να έχει εγκαταστήσει ό,τι είχε ως προσωρινός πάροχος δικτύου εγκαταστήσει η Digia σε 4 χρόνια, από το 2010 ως το 2014. Πώς λοιπόν θα έπαιρνε μέρος κάποιος σε ένα διαγωνισμό? Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το κόστος. Το κόστος, η τιμή εκκίνησης που δόθηκε σε αυτό το διαγωνισμό, καθορίστηκε από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν τις προδιαγραφές. Στις προδιαγραφές υπήρχε διάταξη η οποία έλεγε, πείτε μου σε ποια δημοπρασία έχετε δει τέτοια διάταξη, ότι αν έρθει ένας μόνον παίρνει όλο το πακέτο με την τιμή εκκίνησης. Αυτό είναι διαδικασία με την οποία προσδοκά το κράτος να εισπράξει χρήματα από μια δημοπρασία? Υπήρχε αυτό μέσα στις προδιαγραφές και εφαρμόστηκε. Με την τιμή εκκίνησης πήρε η Digia όλες αυτές τις συχνότητες. Δεύτερον. Κύριε Μιχαλίτη, σας παρακαλώ. Τελειώνω, αλλά επειδή δεν έχουν ακουστεί σχεδόν ποτέ αυτά μέσα στη Βουλή, είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, τελειώνω λέγοντας ότι πριν βγει ο διαγωνισμός για τον οποίο κέρδισε η Digia, πριν βγει αυτός ο διαγωνισμός, υπήρξε μια νόμιμη διαδικασία από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία έχει αναθέσει στο Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, μετά από διαγωνισμό, να διαμορφώσει το χάρτη συχνοτήτων. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστήμιου Πειραιά κατέθεσαν ένα χάρτη συχνοτήτων, ο οποίος προέβλεπε 275 σημεία εκπομπής σε όλη την Ελλάδα. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2012 έλυγε η διαβούλευση αυτού του χάρτη συχνοτήτων. Διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση. Χωρίς να απαντηθεί σε κανέναν από όλους όσοι συμμετείχαν στη διαβούλευση. Σε κανέναν δεν απαντήθηκε τίποτα. Χωρίς να απαντηθεί η δημόσια διαβούλευση, δημοσιεύεται σε ΦΕΚ στις 4 Οκτωβρίου, 24 Σεπτεμβρίου ξαναλέω, έλυγε η διαβούλευση, 4 Οκτωβρίου του 2012 δημοσιεύεται σε ΦΕΚ ένας τελείως αλλοιωμένος χάρτης συχνοτήτων, ο οποίος αντί για 275 σημεία περιείχε 156 σημεία για να ευνοηθεί αυτός που θα έπαιρνε, που θα ήταν ο επόμενος πάροχος δικτύου. Αυτό κατέστρεψε όλη την περιφέρεια, όλη την περιφέρεια, η οποία στην περιφέρεια, σε όλη την περιφέρεια, περίπου το 40% της περιφέρειας, ιδιαιτέρως στα χωριά, δεν βλέπουν ψηφιακή τηλεόραση. Κέντρα εκπομπής. Και επίσης υπήρχε πρόβλεψη και πάλι στις προδιαγραφές, καθώς και στη σύμβαση που έγινε εκ των υστέρων με την Digia, ότι όλη αυτή η επιβάρυνση θα πάει πάλι στον πολίτη. Δηλαδή στην τοπική αυτοδιοίκηση που είναι υποχρεωμένη να πληρώνει την Digia για να στείνει αυτούς τους πομπούς, τους αναμεταδότες που χρειάζονται για να καλυφθεί το υπόλοιπο 40% της περιφέρειας. Το μεγάλο κόλπο έγινε στο εξής, ότι μιλούσε για 95,2 πανεθνικής κάλυψη σε επίπεδο εθνικό, όμως, σε επίπεδο πληθυσμού, όμως δεν έλεγε αναπεριφέρεια. Καλύπτοντας λοιπόν την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αυτό το ποσοστό των 95% που εμφανίζει ως πληθυσμιακή κάλυψη είναι κάτω από 70% σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όλο αυτό το έγκλημα, επειδή θέλω να τελειώσω και επειδή το έχουμε υποστεί στην πλάτη μας, υπήρχε φυσικός αυτούργος.
και θα το πω δημοσίως και το όνομά του. Ο φυσικός αυτουργός ήταν σύμβουλος τότε του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών, λέγεται Νίκος Πεπαγουλάκης, ο οποίος έκανε όλη την αλλίωση του χάρτη συχνοτήτων μέσα σε 10 μέρες. Αυτός ήταν ο φυσικός αυτουργός. Αυτός έκανε τις προδιαγραφές αργότερα του διαγωνισμού για την ΕΕΤΑΦ και ανταμείφθηκε το Δεκέμβριο, λίγο πριν το διαγωνισμό, 10 ημέρες πριν το διαγωνισμό της DGIA, που έγινε το Φεβρουάριο, 10-15 μέρες, ανταμείφθηκε με τον αδιοριστή, και είναι ακόμα, αντιπρόεδρος της ΕΕΤΑΦ. Ο ίδιος κύριος, για να καταλαβαίνετε όλη αυτή την αλυσίδα, είναι εκείνος, σύμφωνα με μαρτυρίες των συναδέλφων μας, ο οποίος στις 11 Ιουνίου του 2013 ανέβηκε συνοδευόμενος από ΜΑΤ και έκλεισε τους πομπούς, έριξε το μαύρο στην Αττική, δηλαδή στους πομπούς του Ημιτού. Αυτά είχα να πω.